Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η συγκεκριμένη Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος συζητά θέματα ιδιαίτερως κρίσιμα. Θα έλεγα δε ότι η σημερινή Επιτροπή είχε δύο θέματα τα οποία είναι και περιφερειακά αλλά και εθνικά ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με την αναθεώρηση στα θέματα κινδύνων, των σχεδίων κινδύνων από πλημμύρες. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν τη σημαντικότητα αυτού του θέματος. Και το άλλο, κατά την άποψή μας, που και αυτό είναι ένα εθνικό θέμα, έχει να κάνει με τη μεταφορά της ενέργειας από τα νησιά, τη Ρόδο, την Κο, τη Μήλο, στο ηπειρωτικό σύστημα. Και αυτό είναι ένα έργο το οποίο αφορά την περιφέρεια Πελοποννήσου. Εμείς αυτό που θέσαμε και θα συνεχίζουμε να θέτουμε είναι ότι αυτά τα ζητήματα έπρεπε να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και δεν το κάνουμε σε καμία περίπτωση για να υποβαθμίσουμε την Περιφερειακή Επιτροπή. Άλλωστε, είμαστε μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής και εκφράζουμε την άποψή μας. Όμως, είναι αδιανόητο, τουλάχιστον για αυτά τα δύο θέματα, να μην υπάρχουν οι απόψεις, οι πολιτικές απόψεις και όχι μόνο οι υπηρεσιακές απόψεις, οι απόψεις επί της ΜΠΕ που είναι γνωμοδοτήσεις. Ακούστε λοιπόν να δείτε. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε στα χέρια μας μελέτες που δείχνουν ποια είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία για πλημμύρες. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει στη σημερινή εποχή πλημμύρες. Τα είδαμε πολύ πρόσφατα και στη Θεσσαλία αλλά και στην Ευρώπη, στην Ισπανία. Έπρεπε λοιπόν αυτό το θέμα να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο με χάρτες, να δουν οι πολίτες ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές και κυρίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η κυβέρνηση δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις περιφέρειες μόνο και μόνο για να εκφράζουν γνώμη. Μέσα σε αυτά τα επιχειρησιακά και τεχνικά προγράμματα θα έπρεπε να μας πούν πού θα βρούμε τους πόρους. Όταν λέει το Υπουργείο πρέπει να κάνουμε τα τάδε και τα τάδε έργα, θα μας πει πώς θα γίνουν. Γιατί όταν δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν έργα. Άρα λοιπόν, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές, τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εμείς το θέμα αυτό θα ζητήσουμε να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και το θέμα της μεταφοράς ενέργειας από τα νησιά, από τη Δωδεκάνησο, από τα Δωδεκάνησα στην ηπειρωτική χώρα που εμπλέκεται πάρα πολύ η Κορινθία, πρέπει να έχουμε πίνακες, πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να ψηφίζουμε θετικά όταν έχουμε αέρια καλώδια, όταν έχουμε υπόγειες, μεταφορές για τόσο σημαντικά θέματα που βλέπουν την επόμενη δεκαετία. Ζητήσαμε να έρθουν, δεν ήρθαν και δεν μπορούσαμε να συνηγορήσουμε στο να ψηφιστούν μόνο από την Περιφερειακή Επιτροπή. Τώρα, ένα άλλο θέμα, το οποίο είδαμε και είναι σημαντικό, έχει να κάνει με έργα και μελέτες που ετοιμάζονται για την περιοχή της Κορινθίας με τα Τρίκαλα Κορινθίας και το Ξυλόκαστο, έργο σημαντικό. Συμφωνήσαμε στη μελέτη, όπως και με τους κόμβους στην Λακωνία, στους Μολάους, στη Στεφανιά, στα Παπαδιάνικα. Επίσης συμφωνήσαμε. Το θέμα είναι να ολοκληρωθούν μελέτες, αλλά να βρούμε λεφτά, γιατί το ένα από αυτά τα δύο έργα είναι προϋπολογισμού 42 εκατομμυρίων ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Και ένα άλλο θέμα, το οποίο ζητήσαμε να υπάρξει μια αναβολή και χαρήκαμε που το δέχτηκε αυτό η πλειοψηφία, προκειμένου να λύσουμε κάποια ζητήματα που αφορά ένα έργο της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και μια μελέτη. Η Επιτροπή συνεδριάζει επικοδομητικά και μπορεί σε κάποια θέματα να λαμβάνει αποφάσεις, όμως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να τηρηθεί αυτό που είπαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ότι τα μεγάλα στρατηγική σημασία θέματα καλό θα είναι να έρχονται. Θέλετε να σας πω μία πρόβλεψη. Νομίζω ότι στο μέλλον θα έρχονται κάποια τέτοια θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί έχει αντιληφθεί και η Περιφερειακή Αρχή ότι η δική μας συμβολή είναι επικοδομητική. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι κάποια στιγμή θέματα όπως το πρώτο, παραδείγματος χάρη για τη διαχείριση με τις πλημμύρες, ή το τελευταίο για τη μεταφορά ενέργειας, ή το ειδικό χωροταξικό τουρισμού που ψηφίσαμε, αξίζει τον κόπο να διαθέσουμε κάποιο χρόνο να συζητηθούν στο ανώτερο πολιτικό όργανο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.